Τι έγινε, παιδιά? Έψαξε το κινητό του άνδρε της γερωμένη και βρήκε. Δεν θέλει να δεις τι βρήκε. Τι καλά. Όλα ξεκίνησαν μόλις 10 εβδομάδες μετά το γάμο τους, όταν η Jane άρχισε να υποψιάζει πως ο David διατηρεί παράλληλα σχέση, αφού είχε χάσει κάθε ερωτική επιθυμία μαζί της και είχε γίνει και αιμονικός με το κινητό του. Έψαξε το κινητό του για αποδείξεις, αλλά αυτό που αντίκρισα ήταν: στο κινητό υπήρχαν φωτογραφίες με τον άνδρα της και με έναν άλλον άντρα. Καλώστηνα! Καλώς την, καλημέρα στην κοινότητα που κλίτσα μου. Γιατί είσαι έμπλεος χαράς. Αμέσως μετά έτρεξε στο δωμάτιο του άντρα της σε κατάσταση σοκ. Έχω το σοκ. Ξυπνάει αυτός, της λέει τι θες μωρή. Εν πάση περιπτώσει την παρακάλεσε να μην του κάνει σκηνή. Γιατί δεν τα αυτάκια του δεν μπορούσε. Ενώ της υποσχέθηκε πως θα διέγραφε μία για πάντα τις φωτογραφίες και δεν θα το ξανά έκανε. Η γυναίκα έφυγε σαν τρελή από το σπίτι. Έχω την τρελή να φεύγει. Μία ομάδα ερευνητών από την Ιαπωνία έδωσε λύσεις σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας με μία πρωτοποριακή τεχνολογία, η οποία θα επιτρέπει στο μέλλον να γευόμαστε ό,τι θέλουμε. Ναι. Εικονικά. Πρόκειται για μια ειδική συσκευή την οποία τη φοράει ο χρήστης και αισθάνεται ότι γεύεται και καταναλώνει φαγητό χωρίς ωστόσο να βάζει τίποτα από όλα αυτά στο στομάχι του. Όπως λέει ο Χίρο Σουνόμι, τον έχουμε. Είναι μια πολύ καινούργια συσκευή την οποία την φοράμε στον άνθρωπο. Και πατάμε διάφορα κουμπιά. Σου έχω ένα τέτοιο. Σου έχει μενού. Μπαίνει κόμμερα μέσα, τη λέει. Τι είναι αυτό, να φορέσω αυτή την κάσκα. Τη φοράνε την κάσκα λοιπόν. Τι ρωτάει αυτό. Είσαι εντάξει, δεν έχει κανένα πόνο. Είναι όλα καλά. Τώρα θα σε βάλω να φας πίτσα με πεπερόνι μέσα. Πατάει τον κουμπί αυτός. Εγώ λέει δεν βλέπω πίτσα πεπερόνι. Βάζω, βλέπω λέω σούπα από νιχάκι. Αυτός ξαναπατάει τον κουμπί. Κάτσε μωρέ κουλί. Τώρα τη λέει τι. Α, εγώ σου σύω χορταράκι παραπουλάκι. Ουαρασιά κινέζικα. Ναι, της λέει ότι κινέζικα μας τα λέει. Είσαι τη χώμα! Ναι, αλλά δεν ξέρω, μήπως δεν λειτουργεί το μηχανημά σας. Ουαρασίνα κασιμάτι μαλακισμένο χρονιού! Την έβρισε, την είπα μαλακισμένη. Πώς είμαστε από αγγλικά? Το παλεύουμε. The blind man's right. Του τραβού το δίκιο. Του τραβού το δίκιο, βέβαιος. Time good in your stern and wind in your sails. Ώρα καλή στην πίμη σου και άρεσε πανιά σου. Βεβαίως, αγαπητέ, σωστό. Το επόμενο είναι απλό, τόσο απλό που είναι δύσκολο. Go and the next year. Άντε και του χρόνου. Τον ήταν τότε ένας μεθυσμένος και ήθελε να πάει να συναντήσει τη Βασίλισσα και δεν τον αφήνανε. Βέβαια, πώς θα τον αφήνανε. Λοιπόν, ξαναχτύπησε ο ίδιος μεθυσμένος. Και η Βασίλισσα ζήτησε να τον ακινητοποιήσουν. Φαντάζομαι ότι τον ξαναχτύπησαν και αυτό. Θα την πιάσει από το μαλλί ή από τις τρέσες. Χριστός, Παναγία, παιδιά, μην χτυπήσω την πόρτα και πιάσει από το μαλλί, θα νομίζω ότι τσακώνεται. Να πω κάτι στην ναι. Είμαι στο μετρό. Ωραία. Τι θες στο μετρό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, για κάποιο λόγο βρίσκομαι εκεί. Ωραία. Και βλέπω αυτή είναι με μακριά μαλλιά. Ναι. Και θέλω να της κάνω το cowgirl. Ναι. Εκείνη την ώρα στο μετρό. Τι ωραία. Να κάνω, εμένα τέτοια ώρα μου βγαίνει. Χριστός και Παναγία. Πρόσεχε όμως. Θέλω να μου τραβήξει το μαλλί σε σημείο τέτοιο που να έχει τεντωθεί ο λαιμός και το πηγούνι, γιατί κάνω και mini lifting. Το κάνουμε και στη γιόγκα αυτό, να ξέρετε. Τραβάτε τα μαλλιά σας. Όχι, δεν τραβάμε τα μαλλιά. Το πάμε πίσω το κεφάλι και γίνεται και mini lifting. Άλλο πρόσαλος. Λοιπόν, αλφα, λάμδα, λάμδα, όμικρον, πι, ρο, όμικρον, σίγμα, αλφα, λάμδα, λάμδα, όμικρον, σίγμα. Βεβαίως, δύο λάμδα και στις δύο περιπτώσεις, πολύ σωστά. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.